ο Ζελένσκι έβρισε τον Πούτιν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Έχουμε πολύ δύναμη, αλλά ακόμα κι αν νιώθουμε δυνατοί και έχουμε πολλή ενέργεια, δεν σημαίνει πως θέλουμε να πολεμάμε όλη μας τη ζωή επειδή το τίμημα είναι βαρύ, όπως έχω πει. Επειδή ο πόλεμος μας στερεί τα καλύτερα πράγματά μας, τους καλύτερους ήρωες, τους καλύτερους άντρες, τις γυναίκες και τα παιδιά. Αυτό είναι, δήλωσε ο Ζελένσκι στην εκπομπή Meet the Press του καναλιού NBC News της Αμερικανικής τηλεόρασης. Αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να χάσουμε την ελευθερία μας για αυτόν τον τρομοκράτη τον Πούτιν. Τέλος, γι' αυτό πολεμάμε, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ο Ουκρανός ηγέτης ανέφερε για ακόμη μια φορά πως δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Ρωσίας αυτή τη στιγμή. Δεν θέλουμε κανέναν διάλογο με τους τρομοκράτες, τόνισε. Ο λόγος τους δεν σημαίνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τρομοκράτες, επειδή οι τρομοκράτες πάντα επιστρέφουν. Το μόνο που θέλουν είναι να μας καταστρέψουν και να μας σκοτώσουν όλους, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Ζελένσκι παραπονέθηκε για τις ελλείψεις στην αεράμινα της χώρας του και για την ανωτερότητα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Η Ρωσία ελέγχει τον ουρανό, σημείωσε εμφατικά ο επικεφαλής του Ουκρανικού κράτους, επαναλαμβάνοντας πως το κύριο αίτημά του είναι καλύτερα συστήματα αεράμινας. Δώστε μου την ευκαιρία να συγκρίνουμε την ισχύ μας με την ρωσική στον ουρανό, πρόσθεσε, υπονοώντας πως η Ουκρανική πολεμική αεροπορία χρειάζεται μαχητικά τζετς δυτικής προέλευσης. Η Ουκρανία ακόμη χρειάζεται ντρόνς και όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι των ρωσικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων. Ο Ζελένσκι είπε πως μόλις υπάρξει μια ισορροπία δυνάμεων σε θέρες πάνω από την χώρα του, οι Ουκρανικές δυνάμεις στο έδαφος θα είναι σε θέση να προελάψουν. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως οι στρατιώτες του δεν μπορούν να ρηχτούν στη μάχη με τον ίδιο τρόπο που το Κρεμλίνι ρίχνει στη μάχη τους δικούς τους στρατιώτες. Αυτοί, δηλαδή οι Ρώσοι, συμπεριφέρονται στους στρατιώτες τους σαν να είναι τροφή για τα κανόνια, είπε ο Ζελένσκι κλείνοντας την έντονη συνέντευξή του με το διάσημο αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι NBC News. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.